Βρισκόμαστε στην Ε3 στο εκθεσιακό κέντρο του Los Angeles. Είμαστε με τον Κώστα Καμπάκη, τον Market Manager της Nortec Multimedia. Είναι επίσημη αντιπροσώπηση της Nintendo στην Ελλάδα. Αρχικά, πώς φαίνεται η φετινή έκθεση? Λέγαμε πριν λοιπόν, γιατί κάναμε, δυστυχώς περνάει πολύς κόσμος από εδώ πέρα, ότι η φετινή έκθεση είναι όντως λίγο πιο υποτονική από άλλες χρονιές. Νιώθω, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ, από όσο το βλέπω εγώ, λίγο περισσότερο ίσως στην πλευρά, την από εδώ αίθουσα που είναι οι τρεις platform holders, από την πλευρά που είναι οι publishers, έχει λίγο περισσότερο τζέρτζε, λίγο περισσότερο θόρυβο, θυμίζει λίγο περισσότερο τις παλιότερες E3, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο υποτονική. Ίσως και λίγο λιγότερος κόσμος, πολύ λιγότερες εταιρείες, λείπουν αρκετές μεγάλες εταιρείες φέτος από το χώρο. Έχουν έρθει και κάποιες καινούργιες μικρότερες με ίντερνετ, να σου πω, είδα και κάποια παιχνίδια που δεν τα ξέρω καν ότι υπάρχουν. Τα βλέπαμε μόνο σε μπανεράκια διαφημιστικά και βλέπω να έχουν περίπτερα αντίστοιχα του μεγέθους της Nintendo ή της Sony ή της Microsoft, οπότε υπάρχει χρήμα. Είναι λίγο περίεργη η E3. Είναι και σε μια μεταβατική φάση, μάλλον είναι η τελευταία χρονιά ή πιθανό να είναι η τελευταία χρονιά που θα γίνει στο Los Angeles. Από ό,τι κατάλαβα, εκτός από το ότι λύγει το συμβόλαιο, γκρεμίζουν την από εκεί αίθουσα για να την κάνουν γήπεδο. Οπότε θα χρειαστεί να πάμε αλλού του χρόνου, αν ξέρετε. Εντάξει, τοποθεσίες υπάρχουν για να γίνει. Ναι, αυτό είναι το λιγότερο θέμα μας. Απ' την άλλη, είναι αυτό που λέγαμε και εκτός αέρα, ότι μιλάμε για μια E3 η οποία είναι σε μια περίεργη φάση, με τη λογική ότι Microsoft και Sony ετοιμάζουν τα συστήματά τους τα επόμενα για του χρόνου και φέτος, ας πούμε, η μόνη εταιρεία που έχει καινούριο hardware ήταν η Nintendo. Και εδώ ερχόμαστε στη συνέντευξη τύπου που είχαμε την τύχη, εντός αγωγικών, εκτός με ερωτηματικά ή όχι, ας πούμε, από τη δική μου πλευρά, ήταν ίσως η χειρότερη εμφάνιση τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη συνέντευξη τύπου. Και μιλώντας για συνέντευξη τύπου, γνωρίζεις πολύ καλά ότι μιλάμε για 90 λεπτά στα οποία όχι μόνο οι δημοσιογράφοι και οι εκπρόσωποι του λιανεμπορίου, αλλά και οι καταναλωτές έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον πάνω σου. Βλέποντας λοιπόν τη φετινή παρουσίαση της Nintendo όσον αφορά την συνέντευξη τύπου, πώς ακριβώς σου φάνηκε? Κοίτα, και εγώ δεν ζω σε άλλο πλανήτη. Βλέπω τα σχόλια στο ίντερνετ, ήμασταν και εμείς μέσα. Δηλαδή, κάτι αντίστοιχο με αυτό που βλέπω και στα ελληνικά site, ότι σχολιάζουν οι χρήστες, αλλά και σε ξένα site. Κάτι αντίστοιχο έγινε και μέσα στην αίθουσα. Υπήρχε μια μηχανία. Σίγουρα η παρουσίαση θα μπορούσε να είχε πάει διαφορετικά. Και είναι πραγματικά, νομίζω, κρίμα, γιατί τελικά προϊόν υπάρχει και είναι πολύ καλό το προϊόν. Ίσως δεν επικοινωνήθηκε όπως θα μπορούσε. Απ' την άλλη, το καταλαβαίνω, είναι δύσκολο. Το προϊόν κάνει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να χωρέσεις όλα αυτά μέσα σε 90 λεπτά. Στην προσπάθεια ίσως να τα χωρέσουμε όλα ή στην προσπάθεια να δώσουμε μια γενικότερη εικόνα, νομίζω κάπου χάθηκε η μπάλα και χάσαμε και τα ουσιαστικά. Δηλαδή κάποια πράγματα ίσως θα μπορούσαν να τα έχουμε δείξει αλλιώς. Λέγοντας για τη χειρότερη παρουσίαση πάντως, πριν που νωρίτερα σήμερα συζητάγαμε με την Nintendo και εμείς για αυτό το πράγμα, για την παρουσίαση, και εσωτερικά έχουμε ένα, αν θέλεις, αστείο ότι η καλύτερη παρουσίαση που έχει κάνει η Nintendo σε E3, αν το σκεφτεί κανείς, ήταν όταν παρουσίασε το GameCube. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι συμβαδίζει εμπορικά αυτό που δείχνει. Όχι, απλά μιλάμε, κατάλαβες, σου λέω, μιλάμε για μια χρονιά στην οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Έτσι, η Nintendo παίρνει κάποιες αποφάσεις οι οποίες μέχρι πρότινος ήταν τολμηρές για εκείνη. Δηλαδή μπαίνει σε μια φάση αλλαγή όλου του network συστήματος που θα διαχειριστεί από πίσω το online κομμάτι του Wii U. Σίγουρα. Μιλάμε για HD σύστημα, μιλάμε, φαντάζομαι, ότι είναι η πρώτη φορά στην οποία μου ζήτησαν να μην τραβάω footage, ας πούμε, ακριβώς πάνω από την τηλεόραση, που δεν θυμάσαι ότι σε παλαιότερες εκδόσεις το είχαμε κάνει και στο 3DS. Εντάξει, ναι, μιλάμε για άλλο. Εκείνα άλλη, είναι τεχνικός ο λόγος. Τι ακριβώς πιστεύεις τώρα, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις? Γιατί μιλάμε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία στην Nintendo να δείξει στο ευρύ κοινό το Wii U, με τη λογική πια. Στην Gamescom δεν συμμετέχει. Το Tokyo Game Show είναι αργά, πιθανότατα είναι πολύ κοντά στο λανσάρισμα του συστήματος. Θα προλάβει μέσα αυτούς τους μήνες που θα μεσολαβήσουν μέχρι το Tokyo Game Show να δείξει ουσιαστικά αυτό που θα έπρεπε για το Wii U? Είναι δύσκολο. Κοίτα, εγώ τουλάχιστον στα χρόνια που ασχολούμαι με την Nintendo, σε αυτή τη θέση έχω ξαναβρεθεί πολλές φορές. Με το Wii είχαμε ένα βασικό πρόβλημα, ότι αυτό που συμβαίνει κάτω τώρα, που ο κόσμος χορομπηδάει, γελάει, διασκεδάζει, εντυπωσιάζεται, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το επικοινωνήσεις από μια συνέντευξη τύπου, από μια παρουσίαση, από ένα τρέιλερ, από οτιδήποτε. Σίγουρα οι προσδοκίες ήταν διαφορετικές στο τι θα ήταν η παρουσίαση, αλλά νομίζω ότι βλέποντας το προϊόν, οι προσδοκίες δεν είναι τόσο διαφορετικές σε σχέση με το ίδιο το προϊόν, με το τι είναι. Σιγά σιγά, περνώντας περισσότερα μηνύματα, περισσότερες πληροφορίες από εδώ και πέρα, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ πιο ολοκληρωμένη
εικόνα προς το κοινό για το τι είναι τελικά η κονσόλα και θα αρχίσει το κοινό να καταλαβαίνει ότι ίσως η χτεσινή παρουσίαση να ήταν άδικη για το προϊόν, γιατί πραγματικά ο βαθμός ικανοποίησης που έχουμε κάτω είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ενώ την πρώτη μέρα είχε κόσμο, όπως είχαν και τα υπόλοιπα περίπτερα, σήμερα ο κόσμος έχει διπλασιαστεί στο περίπτερο της Nintendo, γιατί λειτουργήσε πάρα πολύ το word of mouth. Ήρθε κόσμος τόδεχτες και είπανε και σε όλους τους υπόλοιπους ότι παιδιά, ελάτε, έχει νόημα, ελάτε να το δείτε, ελάτε να το δοκιμάσετε. Πιστεύω το παιχνίδι, εκεί είναι δύσκολο βέβαια, γιατί αυτό δεν μπορεί να το ζήσει ο μέσος Έλληνας. Το παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον για την αρχή θα παιχτεί όπως παίχτηκε με το Wii. Θα πρέπει να το δώσουμε στα χέρια του καταναλωτή, να το δοκιμάσει, να το δει με τα μάτια του και να καταλάβει τι είναι. Και να πούμε κάτι το οποίο το έχουμε πει εκτός αέρα και θέλω να πιστεύω ότι δεν σε πειράζει να το πούμε και στο νέο, ότι προσπαθείτε να φέρετε το Wii U σύντομα στην Ελλάδα όσο πιο σύντομα κοντά στην κυκλοφορία του. Το κάναμε με το 3DS πολύ νωρίς. Καταφέραμε εκεί συγκυριακά και ήμασταν από τις πρώτες χώρες που το δείξανε. Το είχαμε κάνει και με το Wii με ένα πολύ ωραίο event που είχε γίνει για αρκετές μέρες στο Hilton τότε. Λογικά 99% θα το κάνουμε και για το Wii U. Προσπαθούμε να συντονιστούμε λίγο με την Nintendo, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα δεν είναι το τελικό build, όπως και το software δεν είναι production software, είναι demo που έχουν φτιαχτεί για την έκθεση. Αυτά τα demo θα είναι διαθέσιμα, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα, οπότε θα είναι για δημοσιογράφους αυτή τη φάση. Περιμένουμε κι εμείς πότε θα υπάρξει δυνατότητα να υπάρχουν αρκετές κόπιες για να μπορούμε να το δείξουμε ελεύθερα στο κοινό και προφανώς ναι, είναι βασικό νομίζω και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Μια ερώτηση τώρα, μιας και συζητούσαμε για την παρουσίαση της Nintendo, επειδή μου ήρθε στο intern της EPM από φίλο και ήταν και δική μου απορία στην είπα την ώρα της παρουσίασης. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι η Iwata δεν ήταν καν στο stage φέτος? Δεν έχω ιδέα. Πάντως είναι σημαντικό γιατί μιλάμε για λανσάρισμα συστήματος και η Iwata είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατεξοχήν, ας πούμε, το πρόσωπο του που παρουσιάζει το νέο hardware πάντα έτσι. Δεν έχω ιδέα. Καλά, το hardware το παρουσίασε πέρσι, ναι, με την λογική πριν την κυκλοφορία του. Δεν έχω ιδέα. Ίσως, να, κοίτα, δεν ξέρω, τώρα δεν θέλω να δημιουργήσω προσδοκίες, αλλά ξέρω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της E3 και ο κύριος Iwata και γενικότερα αυτού του επίπεδου στελέχη της Nintendo είναι συνέχεια σε συναντήσεις, είτε εσωτερικές Nintendo είτε με third parties, ό,τι και αν αυτό μπορεί να σημαίνει, οπότε πιθανόν να ήταν μια καλή ευκαιρία για όλους και βοηθάει και αυτό. Άλλωστε είναι ένας και από τους λόγους της έκθεσης, ότι μαζεύεται όλη η βιομηχανία σε ένα σημείο, οπότε γίνονται πολύ πιο γρήγορα κάποιες συζητήσεις από το να πρέπει κάποιος να πάει στο Τόκιο ή κάποιος να έρθει στο Λος Άντζελες. Πολύ ωραία. Οπότε και μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, γιατί όπως βλέπω εδώ σε λίγο θα μας γκρεμίσουν ό,τι έχουμε φτιάξει εδώ πέρα για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Τελευταίο κομμάτι, επειδή πολλές φορές στις κονσόλες βλέπουμε υπηρεσίες να μην έρχονται day one, αν και στα συστήματα της Nintendo δεν θυμάμαι τώρα να έχουμε κάποιο πρόσφατο πρόβλημα. Υπηρεσίες όπως το YouTube, ας πούμε, το οποίο έχει παρουσιάσει προβλήματα σε άλλες πλατφόρμες, ή οποιαδήποτε άλλη online υπηρεσία ή χαρακτηριστικό, γνωρίζεις από τώρα αν θα υπάρχει από day one στην Ελλάδα? Όχι, για εξαίρεση δεν μπορώ να φανταστώ, ότι έτσι κι αλλιώς αυτά που δείξαν εδώ, Netflix και τέτοια πράγματα, είναι κάποιες υπηρεσίες που δεν ισχύουν. Αλλά το YouTube είναι καθαρά θέμα κώδικα, αν υποστηρίζει flash η κονσόλα. Δεν είναι μόνο αυτό, το λέω γιατί χαρακτηριστικό παράδειγμα σε ανταγωνιστικά συστήματα υπάρχει το θέμα ότι δεν υπάρχει το YouTube στην Ελλάδα σαν υπηρεσία, παρόλο που Google Ελλάδος υπάρχει. Δεν υπάρχει υπηρεσία του YouTube, ναι, και γι' αυτό το λόγο δεν αφήσανε οι εκάστοτε υπεύθυνοι για την πλατφόρμα να κυκλοφορήσει, να έρθει η υπηρεσία. Δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να μην έρθει. Τουλάχιστον η προϊστορία λέει ότι οτιδήποτε έρθει day one στην Ευρώπη θα έρθει στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς, σαν χώρα, σε αυτές τις διαδικασίες της Nintendo, ανήκουμε στον βασικό πυρήνα. Οπότε, ό,τι ανακοινώνεται για Ευρώπη ισχύει και για Ελλάδα. Δυστυχώς, χωρίς να ξέρω το γιατί, κάποιες από τις υπηρεσίες, κυρίως με το 3DS, δεν υποστηρίζονται πλέον στην Κύπρο. Το οποίο είναι κάτι που και εμείς το διερευνούμε γιατί δεν βγάζει νόημα. Αλλά εκεί κάπου έχουμε χαθεί, νομίζω, στα πνευματικά δικαιώματα, όπως λες και εσύ. Αλλά μέχρι στιγμής από την Ελλάδα δεν είχαμε κάποια εξαίρεση. Ωραία, οπότε για να κλείσουμε, περιμένουμε το Wii U, αναμένουμε τελική ημερομηνία κυκλοφορίας, φαντάζομαι μετά το καλοκαίρι. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχουμε καθυστέρηση για την Ευρώπη μεγάλη. Θέλω να πιστεύω ότι και η προώθηση από την πλευρά σας θα είναι μεγάλη, έτσι ώστε ο κόσμος να μάθει το προϊόν άμεσα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα έχουμε καθυστέρηση. Δεν ξέρω αν θα είναι ταυτόχρονο παγκόσμιο λανσάρισμα, αλλά θα είναι κάτι πολύ κοντά, όπως κάνει και πάντα με τις κονσόλες της Nintendo. Τώρα, αν έχουμε μία εβδομάδα διαφορά, okay. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Εμείς, κατά πάσα πιθανότητα, πλησιάζοντας το λανσάρισμα, θα έχουμε κάποια αφιερώματα. Θα τα πούμε σίγουρα ξανά και στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη που μας παραχώρησες.